Γεια σας. Από μένα. Μην βλέπετε πολλές σελίδες, είναι μεγάλα τα γράμματα λόγω της ηλικίας, οπότε αυτό είναι για να το πάρεις εσύ. Αυτό μεγάλο σου. Εντάξει. Λοιπόν, Λάμψακος, Αναξαγόρας, το μυαλό μας πάει στις Κλαζομενές, στην πόλη καταγωγής του και γενέτειράς του, μία από τις 12 πόλεις της Ιωνίας, τη 12πόλη της Ιωνίας. Δεν υπάρχει άλλο σημείο του πλανήτου Γη που σε τόσο μικρό έδαφος, οικόπεδο, που εκτείνεται από τη Χίο μέχρι την Ιωνία, να μας έχει δώσει μια τόσο μεγάλη επανάσταση σε όλες τις επιστήμες. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξηγήσουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Κλαζομενές, 30 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη μόνο, ιδρύθηκαν από τον Πάραλο, από τον Πυρφόρο, ο οποίος ήρθε από την Κολοφόνα. Φανταστείτε, μας έχει μείνει παροιμιώδης η πόλη αυτή, στον Κολοφόνα της δόξης του, λέμε. Ήδησαν μια πόλη, το Κίτριον, που αργότερα παραφράστηκε σε Χίτρα, από Αθηναίους που ήρθανε υπό τον Ηλέα, το γιο του Κόδου. Φανταστείτε πόσο πίσω πάμε, από την Αθήνα της Αττικής, και Πελοποννησίους από το Φλιούντα και τις Κλεονές. Όταν Διοδωρείς έφυγαν από την Πελοπόννησο και πήγαν και ίδρυσαν μια πόλη στην Ήδη της Μικράς Ασίας και μετά κατέβηκαν να συνοικίσουν την Κλαζομένη. Το ότι είναι Ιωνική πόλη επιβεβαιώνεται από την εορτή, την αρχαία εορτή της Απατουρίας, που εόρταζαν μόνο Ιώνες. Όπως βλέπουμε λοιπόν, έχουμε μια πολυσυλλεκτική ελληνική πόλη εκεί πέρα, πολυπολιτισμική, πάνω βέβαια στον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είχε πάρα πολλές εκφάνσεις. Οι Κλαζομένες άκμασαν, προόδευσαν, έγιναν τεράστια πόλη, πολλοί άνθρωποι, τόσο που ίδρυσαν σπουδαίες αποικίες, από εκεί φαίνεται η πρόοδος μιας πόλεως. Πιο γνωστή τα άβδυρα της Θράκης, τα οποία έκαναν τα άβδυρα της Ισπανίας, οπότε καταλαβαίνετε γιατί ακριβώς μιλάμε, τη Διασπορά. Την Καρδία της Θρακικής Χερσονήσου, μαζί με τους Μιλισσίους, την έκαναν αυτή. Και φυσικά τη σπουδαία, τη μεγάλη Ναύκρατη, στην Αίγυπτο, στο Δέλτα, που είναι, συνόκησαν εκεί πέρα πολλές ιωνικές πόλεις, αλλά και δωρικές μαζί, και η Αίγινα ταυτόχρονα, και εκεί έγινε η πρώτη παγκόσμια τράπεζα. Η πρώτη διεθνώς γνωστή, με τον όρο που ξέρουμε σήμερα, διεθνής τράπεζα, που πήγαινε και αντάλλασε στα νομίσματα και όπου κάθε πόλη έπρεπε να έχει και ένα αντίκρισμα για να μπορεί να κάνει εμπόριο. Ήταν σύλληψη λοιπόν αυτής της μεγάλης Ιωνικής 12πόλεως που ιδρύθηκε εκεί πέρα. Φυσικά καταλαβαίνουμε την πλούτη της πόλεως και από τον θησαυρό που άφησε στους Δελφούς. Η ετυμολογία είναι απλή, αφού ο Απόλλων είναι ο προστάτης της πόλεως, οι Κύκνοι έσερναν τα άρματα του Απόλλων όταν πήγαινε στους υπερβόρειους και τα γύρναγε από αυτούς, οι Κύκνοι κλάζουν, όπως σας είπε προηγουμένως η αγαπητή μου φίλη η Ειρήνη Μαυροπούλου, δεν υπάρχουν συνώνυμα στα ελληνικά και ακόμα και κάθε φωνή, κάθε ζώο έχει άλλο ρήμα, άλλο ουσιαστικό. Οι Κύκνοι κλάζουν λοιπόν και οι μεγάλος κλάζουν σε φωνές τους, έδωσαν το όνομα στην πόλη Κλαζομενέ. Ο ίδιος ο Όμηρος μιλάει για αυτά τα πουλιά που ζούσαν στις εκβολές του ποταμού Έρμου. Τώρα, πότε συμβαίνουν όλα αυτά? Η αρχαιολογία έρχεται να βρει ευρήματα από το 4.000 π.Χ. Δηλαδή 6.000 χρόνια πριν από σήμερα είναι τα αρχαιότερα ευρήματα στην περιοχή. Τα περισσότερα βέβαια τα έχει βρει ο Έλληνας ο αρχαιολόγος του 19ου αιώνα Οικονόμος, τραύσματα Αιγαίων από το 14ο αιώνα. Κάποια από αυτά βρίσκονται και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ στο Τροϊκό, τον εμφύλιο των Ελλήνων πόλεων, ήταν μια από τις πόλεις που συμμάχησαν με τους Τρώες και εν τέλει κατεκτήθηκε από τον Αχιλλέα. Πάρα πολλές οι ανασκαφές στην περιοχή. Από τον 11ο αιώνα έως τον 9ο αιώνα, στην θέση Χίτρα, στην στεριανή περιοχή, όπου σήμερα είναι κτισμένα τα Βουρλά, εκεί πέρα λοιπόν έχει βρεθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένας μεγάλος εκτεταμένος οικισμός με υποδάμιο σύστημα, αλλά ξεχωρίζει ένα τεράστιο κτίριο, το οποίο
λέγεται ότι είναι το παλάτι του τυράννου Πίθωνος, το οποίο αρχικώς ήταν 455 τετραγωνικά μέτρα, αλλά έφτασε εν τέλει τον 4ο αιώνα να είναι 1500 τετραγωνικά μέτρα οικία. Γι' αυτό και λέγεται και παλάτι. Και φυσικά εκεί πέρα έχουν βρεθεί νομίσματα των Γκλαζομενών. Τα έχω συγκεντρώσει εδώ, σε αυτό το βιβλίο εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι πάρα πολλά αναμείνα τα νομίσματα των Γκλαζομενών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι σημαντικό πράγμα τα νομίσματα. Τα νομίσματα είναι γραπτή ιστορία. Το νόμισμα είναι γραπτή ιστορία. Δεν είναι μόνο τα κείμενα, τα αγγεία, οι αγγειογραφίες, οι επιγραφές, αλλά και τα νομίσματα είναι γραπτά κείμενα, μαρτυρούν ιστορία. Εκεί βρέθηκαν και δραχμές από τυχείο που ήταν απέναντι και έκαναν μεγάλο εμπόριο και συνεχίστηκε η ανασκαφή μέχρι και τώρα ακόμα συνεχίζεται. Να πούμε επίσης ότι οι Γκλαζομενές δεν μπόρεσαν να ιτηθούν από το, δεν ιτήθηκαν από τον Λιδό βασιλιά Αλιάτη τον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ αυτός είχε ήδη καταλάβει τη Σμύρνη. Οπότε οι Γκλαζομένοι ήταν, καταλαβαίνετε, πολύ πιο αντιδραστικοί και πολύ πιο σκληροί από τους Σμυρναίους. Βέβαια, το 380 π.Χ., ενώ ήταν υπό την κυριαρχία των Περσών, κατελήφθησαν από το Μέγα Αλέξανδρο, όπου ο Παμέγιστος των Ελλήνων ένωσε την πόλη με το απέναντι ομώνυμο νησάκι, σήμερα λέγεται Άγιος Ιωάννης ή Καραντίνα, κτίζοντας έναν κυματοθράφ στη λείψανα του οποίου σώζονται μέχρι σήμερα και μπορεί κανείς να τα δει, αν το επιτρέπουν αυτό βέβαια οι τοπικές αρχές, γιατί συνήθως δεν επιτρέπουν επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Σε αυτό το νησάκι έχει βρεθεί πολλά ψηφιδωτά, οικίες με ψηφιδωτά, αλλά και ένας ναός της θεάς Αθηνάς. Σε αυτό το μικρό νησάκι λοιπόν, το 1946 ο Βρετανός αρχαιολόγος Μπιν είδε και τα ερείπια του αρχαίου θεάτρου. Οι Έλληνες δηλαδή έκτισαν ένα μικρό αρχαίο θέατρο σε ένα νησάκι που είναι 1600 μέτρα. Δυστυχώς το δομικό υλικό του αρχαίου θεάτρου από τους σημερινούς κατοίκους της πόλεως συλλήθηκε και κατεστράφη. Η σπουδαιότητα της πόλης φαίνεται ακόμα και στη ρωμαϊκή εποχή, όταν οι Ρωμαίοι την κηρύσουν ελευθέρα πόλη και της δίνουν ασυλία από τη φορολογία. Συνεχίζει και στα βυζαντινά χρόνια ως Γκλαζομένη, αλλά μία πόλη είναι ή δεν είναι σπουδαία, ανάλογα με τους ανθρώπους που βγάζει, τους επιστήμονες ή τους φιλοσόφους ή τους συγγραφείς. Από τις αρχές Γκλαζομένες λοιπόν καταγόταν ο φιλόσοφος Αριστομένης, και ένας ακόμα παλαιότερος φιλόσοφος, ιερέας, ο Ερμότιμος, ο προσοκρατικός Αναξαγόρας που ακούσαμε μέχρι τώρα, ο αρχαίος Έλλην σοφιστής ο Σκοπελιανός, ο Τιμήσιος, ο ιδρυτής των Αυδείρων, ο Αρτεμόν, στρατιωτικός μηχανικός στην υπηρεσία του Περικλέους των Αθηνών, ο οποίος εφήβρε τον πολιορκητικό κρυό, ίσως και ο Λεύκηπος, γνωστός Αυδηρίτης φιλόσοφος, ο οποίος ήταν από τις Γκλαζομένες και μεγαλούργησε στην αποικία, στα άβδυρα της Θράκης, σημερινού νομού Ξάνθης. Η πόλη βέβαια ανέδειξε και ο Ολυμπιονίκη, τον Ηρόδοτο, στο δρομικό αγώνα των αγοριών, και οι Γκλαζομένοι του αφιέρωσαν ένα σπουδαίο άγαλμα στην Ολυμπία. Αλλά, και κάτι που είναι λίγο περίεργο, Γκλαζομένιος είναι και ο εισαγγελέας Φλόρος, στα ρωμαϊκά χρόνια, Ρωμαίος πολίτης, Έλλην στην καταγωγή από τις Γκλαζομένες, εισαγγελέας της Ιουδαίας όταν ξέσπασε ο πρώτος Ιουδαιο-Ρωμαϊκός πόλεμος. Επίσης είναι γνωστές οι Γκλαζομένες για την παροιμιώδη φράση «Έξεστη Γκλαζομενέη σα χειμωνή», που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, ότι οι Γκλαζομένοι μπορούν να σχημωνούν, τόσο σπουδαίοι ήτανε, τόσο μεγάλη πόλη ήτανε, που το είπαν οι Σπαρτιάτες για αυτούς, οι κατά τα άλλα σκληροί Σπαρτιάτες. Πρωτοπόροι στα οικονομικά, στην οικονομική επιστήμη. Να πούμε ότι το 1991 αρχαιολογικά βρέθηκε ένας θησαυρός, θησαυρό λέμε, μια μεγάλη συγκέντρωση αρχαίων νομισμάτων μέσα σε μια όλπη, μια κανάτα ας πούμε, και υπάρχουν νομίσματα εκεί του 580 π.Χ., όπου υπάρχουν στα νομίσματα αυτά των Γκλαζομενών η αρχαιότερη γνωστή παράσταση θνητού ανθρώπου σε ελληνικό νόμισμα. Είναι εδώ στο βιβλίο μου. Φανταστείτε ότι μέχρι τότε μόνο οι θεοί ήταν πάνω στα νομίσματα. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη ανατροπή ήταν αυτό για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και το θρησκευτικό και το πολιτικό. Οι Γκλαζομένοι ήταν πρωτοπόροι στα χρηματοοικονομικά. Πρώτοι χρησιμοποίησαν ένα εμπόρευμα, χρησιμοποίησαν ελαιόλαδο,
οργανωμένο σε κλίμακα πόλεως για να αγοράσουν ένα άλλο εμπόρευμα, σιτάρι προκειμένου, με επιστρεφόμενους στόκους αξίας του πρώτου. Γύρω στο 350, όταν υπέφεραν από έλλειψη σιτηρών και έλλειψη κεφαλαίων, οι άρχοντες της πόλεως εψήφισαν ένα ψήφισμα, καλώντας τους πολίτες που είχαν διαθέσιμα στις αποθήκες τους ελαιόλαδο να δανείσουν στην πόλη με τόκο. Το δάνειο κανονίστηκε, μισθώθηκαν τα πλοία, τα έστειλαν στα λιμάνια εξαγωγής σιτηρών και αγόρασαν μια παρτίδα με την ενεχειρίαση της αξίας του λαδιού. Για πρώτη φορά παγκοσμίως αναφέρεται ο όρος. Σε άλλη δε περίπτωση, όταν η πόλη δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις πληρωμές που χρωστούσε, τι έκανε? Έκοψε σιδερένια νομίσματα που ήταν φτηνά. Τα μοίρασε, ανάγκασε τους πλούσιους να τα αγοράσουν με αντάλλαγμα να δώσουν αυτοί ασημένια νομίσματα. Όταν η πόλη απαλλάχθηκε από τα χρέη, αφαίρεσε την κυκλοφορία τα σιδερένια νομίσματα. Φυσικά, όταν έχεις νόμισμα, μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα δικό σου και όχι όταν έχεις ένα κοινό νόμισμα και δεν μπορείς να πάρεις καμία απόφαση για τα χρηματοοικονομικά σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στην πόλη λειτουργούσε εργαστήριο σιδηρουργίας, μεταλλοτεχνίας, εργαστήριο ελαιολάδου. Το 2007 βρέθηκε η αρχαιότερη ξύλινη άγκυρα πλοίου που ανακαλύφθηκε ποτέ, είναι του 7ου αιώνα και είχε και η πρώτη πόλη που είχε προϊόντα pop, ονομασίας προέλευσης, brand name δηλαδή που θα λέγαμε σήμερα, όπως μια ποικιλία γάρου, δηλαδή ένα έμπαμα σάλτσας ψαριού και τα κλαζωμένια αγκία από τον 7ο αιώνα π.Χ., τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια. Δυστυχώς σήμερα μπορείτε να δείτε στο Μουσείο του Μονάχου, μόνο ένα-δύο να υπάρχουν στο Μουσείο των Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, ένα από αυτά φέρει μια παράσταση χορού 16 γυναικών μπροστά σε ένα βωμό. Αυτά ταξίδεψαν παντού, όπως στη Μαύρη Θάλασσα, στην Αίγυπτο, στην πόλη Δάφνη και στην Αύκρατη, στις ελληνικές πόλεις της Κυρηναϊκής κλπ. Τόσο σπουδαία ήταν. Επίσης είχαν ανάγλυφη κεραμική αρχαϊκής περίοδου, μόνο η Θάσος και οι Κυκλάδες είχαν τέτοια εκείνη την εποχή και φυσικά οι σαρκοφάγοι των κλαζωμενών. Σαρκοφάγοι καταπληκτικοί από πυλό, από τερακότα που ζύγιζαν περίπου 2 τόνους. Μία από αυτές που ανακαλύφθηκε το 19ο αιώνα είχε σκηνές από αρματοδρομίες, κυνήγι, γεωμετρικά μοτίβα και άλλα. Βρίσκεται στο παγκοσμίως γνωστό Μουσείο των Κλοπημαίων, το Βρετανικό Μουσείο. Οι σαρκοφάγοι αυτές είχαν, ήταν παραλληλόγραφα, στέγνευαν ελαφρώς στο μέρος των ποδιών, ήταν ο πρόγονος του σημερινού σχήματος των φερέτρων, είχαν μήκος έως 2 και 20 μέτρα, κάτι που μας δείχνει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ ψηλοί, και βάθος περίπου 80 εκατοστά. Το λέω αυτό διότι είχαν ένα παχύ χείλο το οποίο ήταν ζωγραφισμένο, διότι η μοναδικότητα και των σαρκοφάγων αλλά και του εθίμου, του ταφικού εθίμου αυτών των κλαζωμενέων, ήταν ότι θάβονταν μόνο το βάθος. Το χείλο έμενε απ' έξω και το καπάκι, μοναδικό παγκόσμια αυτό το ταφικό έθιμο, οπότε αυτό που έμενε απ' έξω ήταν το μόνο ζωγραφισμένο. Το λέω αυτό γιατί ο πολιτισμός ενός τόπου φαίνεται από τα ταφικά έθιμά του και τις ταφικές πρακτικές του. Δύο τέτοιες γνωρίζουμε, υπάρχουν στο Μουσείο του Βερολίνου, υπάρχουν στο Μουσείο της Σμύρνης και φυσικά υπάρχει και στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών σε μια αίθουσα η οποία δεν είναι προσβάσιμη για το κοινό. Να πούμε επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το λάδι σήμερα είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το ελαιοτριβείο που βρέθηκε στις Κλαζωμενές και λειτουργούσε πριν από 2.600 χρόνια. Τον 6ο αιώνα λοιπόν π.Χ. βρέθηκε αυτό και είναι ένα έβριμα του 2022 που ακριβώς μας δείχνει πώς λειτουργούσε το ελαιοτριβείο εκείνη την περιοχή. Τέλος, στην τοποθεσία Ακπινάρ, όπως λέγεται σήμερα, βρέθηκε ένα πλήθος τύμβων ευγενών κατοίκων αρχαϊκής εποχής με κτίσματα παρόμοια που υπάρχουν σε όλη την Ιωνία, οπότε μας δείχνει το κοινό πολιτισμό με τις υπόλοιπες 12 πόλεις. Ο οικονόμος, ο αρχαιολόγος εκεί 1880 περίπου ανακάλυψε 40 πύλινες σαρκοφάγους, αλλά αυτή η νεκρόπολη ανασκάφτηκε πλήρως το 1980, δηλαδή 100 χρόνια μετά. Τέλος, υπάρχει και ο κορμός της κλαζομενίας Κόρης, ένα πανέμορφο άγαλμα,
με, να κρατάει ένα πουλί, να φοράει ένα καταπληκτικό χιτόνα με λοξό ιωνικό ημάτιο, πολύ σύγχρονο, μπορείτε να το δείτε σήμερα σε βιτρίνες καταστημάτων. Παρόμοιο θα δείτε σε ελάχιστα νησιά του Αιγαίου, με τη μόνη διαφορά ότι βρίσκεται σε ένα άλλο μουσείο κλωφημαίων, που κάποια στιγμή όλοι αυτοί πρέπει να τα πιστέψουν πίσω στην Ελλάδα, στο Μουσείο του Λούβρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βρήκατε.